Μια μικρή ομάδα υποστηρικτών των δικαιωμάτων των τρανσέξουαλ κατηγόρησε τη Βρετανική κυβέρνηση για τρανσφοβία μετά την απόφαση να μπλοκάρει νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στην Σκωτία με στόχο να διευκολύνει τους ανθρώπους να αυτοπροσδιορίζονται ως τρανς χωρίς να χρειάζεται ιατρική διάγνωση και να προχωρούν σε αλλαγή φύλου ακόμα και στην ηλικία των 16 ετών. Το Λονδίνο υποστηρίζει ότι άσκησε βέτο γιατί αυτή η νομοθεσία θα μπορούσε να επηρεάσει τους νόμους περί ισότητας που ισχύουν σε όλη τη Μεγάλη Βρετανία. Λένε ψέματα όταν λένε ότι πρόκειται για οτιδήποτε άλλο εκτός από τρανσφοβία. Δεν υπάρχει τίποτα σε αυτό το νόμο που να ακυρώνει ή να βλάπτει τον νόμο για την ισότητα όπως τον εφαρμόζει το Ηνωμένο Βασίλειο. Βλέποντας την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να παρεμβαίνει για να εμποδίσει την Σκωτία να βελτιώσει τη μεταρρύθμισή της για την αναγνώριση φύλου, είναι σαν να λέει ότι είναι πρόθυμη να βλάψει όχι μόνο την φήμη της, αλλά και την σχέση της με την Σκωτία για να μην αφήσει τα τρανς δικαιώματα να βελτιωθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή είναι η πρώτη φορά που τίθεται βέτο σε έναν νόμο που υιοθέτησε το Κοινοβούλιο της Σκωτίας από το 1999, οπότε και συστάθηκε. Η κίνηση αυτή έχει ξυπνήσει εθνικιστικά συνθήματα στο Εδιμβούργο, αλλά το Λονδίνο έχει τα επιχειρήματά του. Κατά την εκτίμησή μας, το νομοσχέδιο θα έχει σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο μεταξύ άλλων στην λειτουργία του νόμου για την ισότητα του 2010. Αυτές οι αρνητικές επιπτώσεις περιλαμβάνουν επιπτώσεις στην λειτουργία αποκλειστικά για ένα φύλο συλλόγων, ενώσεων και σχολείων και ζητήματα προστασίας, όπως η ισότητα στους μισθούς. Για ολομέτωπη επίθεση στο δημοκρατικά εκλεγμένο κοινοβούλιο της Σκωτίας έκανε λόγο η πρωθυπουργός της Νίκολα Στάρτζιον, προειδοποιώντας ότι αν περάσει αυτό το βέτο του Westminster, θα είναι η αρχή πολλών.